Και πάω στον κύριο Γιώργο Πιτσούλη για την συνέχεια. Αναπληρωτής περιφερειάρχη, γιατρός, υπεύθυνος για τις μονάδες, μαστογράφος, για τη στοματική υγεία των παιδιών, για τη μονάδα για την καρδιά. Τα έχουμε πει άπειρες φορές. Είναι ο άντρας εκείνος, ο γιατρός, ο οποίος μας καλεί συνεχώς ή πολύ συχνά, λέγοντάς μας ότι θα πρέπει να είμαστε και πολύ συνεπείς με τις εξετάσεις για την υγεία μας, κυρίως για τον καρκίνο του μαστού. Καλημέρα κύριε Πιτσούλη. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροάτριες, στους ακροατές σας. Αποφεύγω εκπεπιθήσεως αυτές τις ημέρες, γιατί δεν θέλω οι μέρες αυτές να είναι μια φωτοβολίδα που σκάει, δίνει μια λάμψη και φεύγει και την άλλη μέρα έχουμε ξεχάσει τα πάντα. Και ως αιρετός, ως άνθρωπος που έχω μια θέση ευθύνης, προσπαθώ με κάθε τρόπο αυτό να έχει διάρκεια. Αυτό κάνουμε, γιατί είμαστε πολλοί, είμαστε ομάδα, κάνουμε και σαν γιατροί και σαν υπεύθυνοι των μονάδων, δεν σταματάμε ποτέ, δεν έχει δηλαδή, με έχετε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στο ραδιόφωνο να λέω ότι δεν είναι μόνο ο Οκτώβρης που είναι ο μήνας κατά του καρκίνου του μαστού και μετά το ξεχάσαμε, εμείς δεν σταματάμε ποτέ. Το ίδιο αναλογικά ισχύει και για τη σημερινή ημέρα. Δεν γιορτάζει μόνο σήμερα η γυναίκα, δεν γιορτάζει μόνο σήμερα ο άνθρωπος. Είναι κάτι που πρέπει να είναι διαρκές και ασταμάτητο. Διότι έχουν προχωρήσει κάποια βήματα, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερα. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να φτάσει στο σημείο το επιθυμητό. Και να περάσει το μήνυμα και στις επόμενες γενιές και στα παιδιά μας, αν μιλάμε για παγιωμένη κουλτούρα, έτσι. Ξέρετε, νομοθετικά, ισότητα υπάρχει και από το Σύνταγμα το 1975 και μετά με όποιες βελτιώσεις γίνανε, αλλά αυτό είναι νομοθετικά. Η κοινωνία δεν είναι τόσο όρημη ώστε να υπάρχει αυτή η ισότητα. Υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Και αυτό ξεκινάει από την οικογένεια και από τις πεποιθήσεις μας. Από το πώς λειτουργούν οι οικογένειες, πώς λειτουργούν οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, ποια είναι η κουλτούρα μιας περιοχής. Και σας μιλώ για την Ελλάδα. Μην πάμε σε υποσαχάριες περιοχές. Πρέπει να ξέρετε ότι το 2/3 των αναλφάβητων ανθρώπων στον κόσμο είναι γυναίκες. Και εδώ φαίνεται μια ανισότητα πάλι. Και αυτό συμβαίνει βέβαια περισσότερο σε χώρες υπανάπτυκτες. Αλλά και η Ευρώπη και ο δυτικός κόσμος ακόμη δεν έχει κατακτήσει αυτό που έπρεπε να έχει κατακτήσει. Δείτε πόσες γυναικοκτονίες έχουμε κάθε χρόνο μόνο στην Ελλάδα. Θέλει μάχη διαρκής. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Μπορεί η γυναίκα να καταξιώνεται σιγά σιγά επαγγελματικά, επιστημονικά, στην αυτοδιοίκηση. Και σας λέω, θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει λοιπόν ισότητα στον νόμο. Ισότητα στον νόμο λέει ότι στην αυτοδιοίκηση θα πρέπει το ψηφοδέλτιο να έχει τόσες τουλάχιστον ποσοστό και από τα δύο φύλλα. Ωραία. Στις εκλογές όμως θα δείτε ελάχιστες γυναίκες να εκλέγονται. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και δεν μιλάω μόνο για την αυτοδιοίκηση, μιλάω και για την κεντρική διοίκηση, μιλάω παντού. Αυτό η κοινωνία το αποφάσισε. Ο νόμος ήρθε και είπε την ποσόστοση, αλλά η κοινωνία κάτι άλλο αποφάσισε. Άρα στην κοινωνία πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να πάει παρακάτω και να η ανισότητα αυτή να γύρει προς στο μέρος της ισότητας. Είναι αυτό που λέτε και εσείς, είναι αυτό που είπε πριν από λίγο και ο κύριος Ανιφαντάκης, ότι όλα ξεκινάνε μέσα από την οικογένεια ουσιαστικά. Η οικογένεια, η κοινωνία και πάει λέγοντας για να αλλάξουν αυτά τα παγιωμένα, αυτά τα πολύ δύσκολα. Στερεότυπα και αντιλήψεις που δεν τα πιάνουν νόμοι, που δεν τα ορίζουν οι νόμοι. Είναι στερεότυπα και αντιλήψεις τα οποία πρέπει να σπάσουν. Στεγανά, ταμπού. Και που δυσκολεύουν πολύ τη συνύπαρξη των ανθρώπων. Αυτό. Απλές έννοιες είναι. Η συνύπαρξή μας, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκτός σεβασμού, εκτός αγάπης, εκτός δικαιωμάτων. Είμαστε ίσοι, δεν είμαστε ίδιοι. Ο καθένας έχει άλλο ρόλο, άλλη φύση. Συμφωνούμε, αλλά είμαστε ίσοι. Και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Θέλει να τρέξει πολύ νερό στα βλάκια ακόμα. Και ο καθένας από οποιαδήποτε θέση ευθύνης, δεν έχει σημασία αν είσαι αντιπεριφερειάρχης, αν είσαι γονέας, αν είσαι σύζυγος, αν είσαι πολίτης, θα πρέπει να κατατείνεις αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Πιτσούλη, οι νόμοι δεν φτάνουν. Είναι το τι κουβαλάει το δικό στο μυαλό. Κύριε Πιτσούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.